Τελικά η ΑΕΚ πήρε την νίκη, ίσως γιατί την ήθελε πιο πολύ. Σε ένα πολύ ωραίο ποιοτικά παιχνίδι, η ΑΕΚ νίκησε τον ΠΑΟΚ σε μια θέα με 3-2. Το όμορφο θέαμα που προσέφεραν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων αμαυρώθηκε από τα ευριστικά συνθήματα που ακούστηκαν εναντίον του Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Η ένωση που ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βασίλη Τσάρτα. Κάτι των ποινών είχε καταλογιστεί σε ανατροπή του Μαλαδένη από τον Κόβιτς, που όμως δεν έχει αγγίξει τον επιθετικό της ΑΕΚ όπως φαίνεται στο replay. Η γηπεδούχη έφτασε στο 2-0 με τον Ντέμι Νικολαίδη στο 26ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ μείωσε το σκορ σε 2-1, 9 λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 35 με ωραίο πλασέ του Μπορμπόκη. Οι φιλοξενούμενοι που είχαν δοκάρει με τον Εγκομίτη στο 40 έπεσαν στην ισοφάρη στο 43 ύστερα από εντυπωσιακή κούρσα και άψογο πλασέ του Σπάση. Το τελικό 3-2 για την ΑΕΚ διαμορφώθηκε στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης ύστερα από πολύ ωραία ατομική προσπάθεια του Σωτήρη Κωνσταντινίδη. Μετά αρκετές μέρες που γιορτάσαμε δεν περίμενα να έχουμε αυτή την εμφάνιση που είχαμε σήμερα. Και αν πάω μπορούσε και μπορεί ακόμα καλύτερα να πέσει. Θέλαμε να έχουμε εμφάνιση καλή, θέλαμε και όσο δούμε καλύτερο αποτέλεσμα να έχουμε. Πιστεύω ότι από την κοινωνική σκοτάδα έγινε ένα καλό παιχνίδι. Γενικά καλό παιχνίδι και από δύο πλευρές ανοιχτό, με 5 γκολ. Που μπορούσαν να οι φίλοι ευχαριστημένοι. Πολύ απλό το λογικό. Και μετά, δυστυχώς, είχαμε αυτή την εικόνα που είχαμε φέτος πολλές φορές με την ΑΕΚ. Γι' αυτό φάγαμε τα 2 γκολ από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Στο μήχανο αλλάξαμε κάτι, ερμήσαμε μπρο να πω. Ήταν θέμα να βάλουμε το τρίτο γκολ, να κρατήσουμε αυτό το σκορ, γιατί όπως καταλαβαίνετε, για μένα, για μας είναι ακόμη σπουδαίο. Στην πρώτη κατηγορία τώρα, το ΕΓΑΛΕΟ επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια, ενώ ο Ακράτητος για πρώτη φορά στην ιστορία του θα παίξει στην εθνική κατηγορία. Να δούμε αμέσως όλα τα αποτελέσματα. 3-2 τον ΠΑΟΚ σε ένα μάτς που το ενδιαφέρον όλο στράφηκε στη μία πλευρά του πάγκου. Στο πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης με πολύ φάλτσο. Λάθος έξοδος, μεγάλη ευκαιρία από τον Σωτήρη Κωνσταντινίδη εξ επαφής. Έχει βγει ο Κουλακιώτης πάνω στον παίκτη της ΑΕΚ. Παίζει πολύ ωραία το 1-2 ο Λάκης με τον Μαλαδένη. Ο Λάκης θα μπει στην περιοχή, κόβει για τον Κωνσταντινίδη, κοντρολάρει, μεγάλη ευκαιρία. Μαλαδένης κατά μέτωπο επίθεση από τον Μαλαδένη, περνάει για τον Κωνσταντινίδη. Έχει κάνει την κίνηση πάλι ο Μαλαδένης απέναντι από τον Κόβιτς, θα πέσει και πέναλτι. Υπάρχει υπόδειξη για πέναλτι από τον διαιτητή Χέλη και η κίτρινη κάρτα στον Άντεκόβιτς, ο οποίος διαμαρτύρεται στον Μαλαδένη. Βασίλης Τσάρτας απέναντι στον Άντεκόβιτς, πλασάρει 1-0. Παρά την προσπάθεια του πορτιέρου του ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ παίρνει το προβάδισμα στο 13ο λεπτό. Καλό το κοντρόλ από τον Ντέμι Νικολαίδη. Πάλι έχει ανέβει ο Μαλαδένη στο δεύτερο δοκάρι. Εντυπωσιακό το σουτ Κόβιτς μπλοκάρει σε αυτήν την προσπάθεια των παικτών της ΑΕΚ στο 18ο λεπτό. Πλασαριστά εκτελέστηκε το φαουλ. Εγκομίτης με δύναμη το σουτ. Εξαίσια η επέμβαση του Ατματζίδη για τον Κασάπη. Περνάει για τον Νικολαίδη. Δεν υπάρχει υπόδειξη για offside. Απέναντι στο 2-0 ο Ντέμις Νικολαίδης. Πλασάρει και η μπάλα στα δίκτυα. Η ΑΕΚ παίρνει σαφέστατο προβάδισμα στο 26ο λεπτό. Από αυτή την κάθετη μπάλια του Μιχάλη Κασάπη, ο Ντέμις Νικολαίδης έφυγε από κανονική θέση σύμφωνα με τον βοηθό. Βρέθηκε απέναντι στον Άντεκόβιτς. Τον πλάσαρε, η ΑΕΚ διπλασιάζει τα τέρματά της. Αμαρκάριστος ο Ναλιτζής, πολύ πλάγια. Παίζει το 1-2 με τον Κωνσταντινίδη. Ναλιτζής στο γέμισμα στην περιοχή. Ο Μπορμπόκης, η μπάλα στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει πάλι στο παιχνίδι στο 35ο λεπτό. Σε αυτήν την οργανωμένη προσπάθεια των παικτών του, ο Δημήτρης Ναλιτζής έπαιξε το 1-2 με τον Παντελή Κωνσταντινίδη. Στο γέμισμα ο υπερχόμενος Βασίλης Μπορμπόκης, που χειροκροτείται από τους οπαδούς της ΑΕΚ, με πλασέ στην κίνηση μείωσε για τον ΠΑΟΚ. Σπάτησε στο όριο της περιοχής, ο Εγκομίτης είναι απ' την άλλη. Το σούτ συγκίνηση, κόντρα, δοκάρι. Κοντά στην ισοφάριση ο ΠΑΟΚ. Και τώρα ο Κωνσταντινίδης, ενώ ανεβαίνει η Λάκης. Η μπαλιά είναι κάθετη για τον Σπάσιτς, δεν υπάρχει offside. Περνάει και τον Ατματζίδη, ο ΠΑΟΚ
Πριν το ημίχρονο φέρνει το παιχνίδι στα ίσια, δύο λεπτά πριν την ανάπαυλα ισοφαρίζει ο κυπελούχος από αυτή την κάθετη παλιά στον Σλέανταν Σπάσιτς. Έφυγε από κανονική θέση, απέφυγε και τον Ατματζίδη 2-2. Εμείς μπορούμε να βάλουμε δύο γκολ, πολύ εύκολο μπορώ να πω, και μετά δυστυχώς είχαμε αυτή την εικόνα που είχαμε φέτος πολλές φορές με την ΑΕΚ. Έχει χώρο Ζήκος, ο Λάκης κάνει την κίνηση, ακούμπησε και άλλαξε την τροχιά Νικολαίδη στην περιοχή, το σουτ, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να πάρει εκ νέου τα ενία. Κασάπης κάνει κίνηση Ρουίς και θα πάρει την μπάλα, έχει κοντά του τον Ουντέζε. Κρατάει ο Αργεντινός μέσα στην περιοχή για τον Κωνσταντινίδη, θα μείνει όρθιος, όμορφη προσπάθεια 3-2. Αυτή τη φορά ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης κατάφερε να νικήσει τον Κόβιτς έπειτα από 5 πολύ καλές στιγμές που είχε η ΑΕΚ. Παίρνει το προβάδισμα. Καλό παιχνίδι και από δύο πλευρές ανοιχτό με 5 γκολ. Πού μπορούσαν οι φίλοι, ευχαριστημένοι. Τίποτα άλλο, ανέκπληξη. Για το παιχνίδι μόνο σας παρακολουθούμε, τίποτα άλλο.